Ναι. Ούτε η ίδια συμπεριφορά. Επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά και δημόσια. Καθένας δημόσια βοηθάει με τον τρόπο του. Άλλο με την παρουσία του, άλλο με τη μη παρουσία. Με την απουσία. Για να δούμε τώρα που είμαστε. Για να πάμε στο προκείμενο. Παρόντες ή απόντες που λένε στη δημόσια συζήτηση, η πραγματικότητα παραμένει, κύριε Βούτση. Δηλαδή, μια πραγματικότητα δύσκολη, η κυβέρνηση το παραδέχεται. Και δεν το παραδέχεται μόνο μέσω του γράμματος του Πρωθυπουργού, αλλά το παραδέχτηκε με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου. Είμαστε δηλαδή σε ένα οριακό οικονομικά. Είμαστε ότι δεν φτάσαμε τυχαία. Γιατί όμως είναι η ερώτηση. Γιατί έρχεται ένας κόσμος και σου λέει, θα σας πω την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση. Σου λέει, για καθίστε ρε παιδιά. Εμείς σας αφήσαμε, ας πούμε, έστω με μικρότερο του προαναγγελθέτως πλεόνασμα, σε μια φάση συνεννοήσεων κτλ. Και μέσα σε δύο μήνες σου λέει η αντιπολίτευση, είμαστε, θα πληρωθούν, δεν θα πληρωθούν οι μισθοί, τι θα πληρώσουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε κτλ. Γιατί. Θα σας απαντήσω ευθέως, το είπαμε και στη Βουλή. Διότι η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει. Μονομερός απολύτως, στα όρια του δογματισμού, μια πολιτική η οποία λέει ότι εγώ είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και ανέχομαι στο ότι οι άλλοι δεν είναι εντάξει στις δικές τους. Αυτό είναι. Για δεν το έχετε καταλάβει. Ναι. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ από το καλοκαίρι, το είπε και ο Πρωθυπουργός, και σε ό,τι χρειαζόταν, σε κάτι. Δεν ήθελα, τώρα μου ερχόταν από μια έκφραση που δεν θα τα καλά. Κάτι φαντ που είχαν ξεφύγει από τον κύριο Βενιζέλο τότε. Δεν είχαν μπει δηλαδή στο εθελοντικό PSI. Κάτι στο Δούνου του, αλλά πάλι δώσε. Τα ξεχρεώσαμε όλα. Λοιπόν, μονομερώς είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Να δούμε μέχρι πότε. Και από την άλλη, επίσης μονομερώς. Και έξω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε αυτό, δεν μας κάνει το δάκτυλο για τους κανόνες, σε μεγάλα project της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας πετάνε απ' έξω. Αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή ο Ντράγκη, αυτό σας λέω, ο Ντράγκη έκανε την κόντρα στην περιοριστική πολιτική με το περίφημο σχέδιο του 1-3, έτσι ώστε να κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Σε συνεννόηση και με τους Αμερικάνους, και αφού είδαν ότι το μοντέλο το ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση της κρίσης πήγε κατά διαόλ, ενώ οι άλλοι πήγαν στο 5,5% την ανεργία. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Λοιπόν, και μας έβγαλε απ' έξω. Αυτό δεν είναι. Μας έβγαλε έτσι ακραία, απ' έξω, από αιμονή, ούτε από ιδεολογική αντίληψη. Πολιτικά στο λέει. Εγώ σου λέει θέλω πολιτική απόφαση για σένα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια σοβούσα επεκτηνόμενη και πραγματική αντιπαράθεση, στοιχείο της οποίας είναι οι πολύ σωστές κινήσεις στο πολιτικό επίπεδο που γίνονται έτσι ώστε η διαπραγμάτευση να πάει στο πολιτικό επίπεδο, η οποία είναι ετεροβαρής για τη χώρα. Και αυτό θα πρέπει όλοι να το αντιληφθούν. Και γι' αυτό καλούσαμε εμείς όλους να προστρέξουν και να ενισχύσουν τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν έξω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σωστά να εξελίσσονται προγράμματα σαν το 1-3 της ΕΚΟΥΤΟΥ, σαν το διαφαινόμενο μεγάλο πρόγραμμα για την ανεργία του κ. Γιουγκέρ κτλ. Όλα αυτά είναι έξω από τους κανόνες, τους περιοριστικούς για τους οποίους μας λένε εμάς είστε έξω από τους κανόνες. Εξελίσσονται λοιπόν τέτοια προγράμματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι με αυτό που μας λέτε είμαστε ακριβώς στο όριο της ασφυξίας στο να πάμε σε στάση πληρωμών εάν δεν μπούμε στα προγράμματα. Είναι έτσι. Κοιτάξτε, για μισθούς και συντάξεις το έχουμε πει επανειλημμένα πως δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι υπάρχει μια αυτοτροφοδοτούμενη οικονομία. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν ζει ο κόσμος με μισθούς και συντάξεις. Για να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία έτσι, για να υπάρξει κατελάχιστο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή να είναι κατελάχιστον εντάξει το κράτος, το ΕΟΠΗ ή αλλού και αλλού, που επίσης είναι κοινωνία και οικονομία. Χρειάζεται επιπλέον ρευστότητα. Και ενώ από τη δικιά μας πλευρά αυτό το όριο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είχε μπει για τον Ιούνιο. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι μέχρι τον Ιούνιο. Φτάνουμε μέχρι τον Ιούνιο. Ότι φτάνουμε με την έννοια μιας συζήτησης που μέσα της θα είχε και το στοιχείο της ελάχιστης ενίσχυσης στο ζήτημα, δηλαδή της τρέχουσας ενίσχυσης της ρευστότητας. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε μια στρατηγική η οποία ενδεχομένως να αποβεί και καλύτερα σε τελευταία ανάλυση, επιτάχυνε τις εξελίξεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, όμως η πραγματική κουβέντα που θα γινόταν Ιούνιο-Ιούλιο, φαίνεται πως γίνεται τώρα. Δηλαδή, ακόμα και για το χρέος, μπορεί να είδατε χθες στις δημόσιες δηλώσεις να μην υπήρξε αναφορά, αλλά είμαι σίγουρος, πολύ σίγουρος, ότι στη συζήτηση ύστερα. Την 7 ώρη συζήτηση μετά υπήρξε. Δηλαδή, έχει ανοίξει πάνω στο τραπέζι όλο
και το κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα, αλλά και το χρηματοδοτικό, τις συμφωνίες, η σχέση, κύριε Βούτση, αλλά εσείς αποδεχτήκατε ουσιαστικότατο περιβάλλον, ουσιαστικά λέει μια άποψη, το περιβάλλον το οποίο πριν από λίγο, στο οποίο πριν από λίγο ασκούσατε κριτική. Γιατί, τι μας είπαν οι εταίροι, μπείτε με τις δικές σας θέσεις, με τις δικές σας θέσεις, σε μια ισοδύναμη όμως κατεύθυνση, μπείτε στο πρόγραμμα. Θα αξιολογηθείτε για το πρόγραμμα και όταν αξιολογηθείτε θα πάρετε και λεφτά. Άρα μπήκαμε σε αυτό το περιβάλλον. Να σας πω τι ακριβώς έχουμε δεχθεί ως περιβάλλον, το οποίο μας καταπιέζει αφόρητα βέβαια, από Υπουργείο σε Υπουργείο. Είναι σαφή τα πράγματα και πάρα πολύ καθαρά. Δηλαδή εμείς λειτουργούμε με ένα προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και ο οποίος έχει συγκεκριμένους κωδικούς. Λοιπόν, μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο, οπότε ελπίζουμε ότι με μια ουσιαστική συμφωνία πάνω στο ζήτημα του χρέους και στο ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, πράγμα που ήδη από ό,τι φαίνεται γίνεται ως προς το δεύτερο, για αναπροσαρμογή των προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Είναι σαφές άρα ότι μέχρι να αναθεωρηθεί αυτός ο προϋπολογισμός και να μπουν επιπλέον κονδύλια ή να γίνει μια κατανομή διαφορετική, μια αναδιανομή, εμείς λειτουργούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε με βάση αυτό τον προϋπολογισμό. Και άρα εκεί πέρα μέσα γίνεται η στρατηγική και η τακτική των ισοδυνάμων. Δηλαδή υπάρχει μια κοπτοραπτική, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε σχέση με το να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός, αυτό είναι παραδοχή την οποία έχουμε κάνει μέσα στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Όχι να μην πάρουμε εννοώ μέτρα τα οποία θα εκτροχιάσουν. Από την άλλη προσπαθούμε να παίρνουμε κοινωνικά μέτρα με βάση μειώνοντας δαπάνες τρέχουσες, ας πούμε του δημοσίου κτλ. Δαπάνες εννοώ πέρα μισθολογικού κόστου, έτσι ώστε να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας. Και τι κάνουμε, θα κάνουμε ένα πυκνό νομοθετικό έργο, δηλαδή ήδη τώρα είναι κρεμασμένα άλλα δύο νομοθετήματα, είναι αυτά. Το δικό μας λέω εμένα, του κ. Κατρούγκαλου και τα λοιπά για, την δίκη, ναι, για το δημόσιο, είναι για, για το σοφρονιστικό σύστημα. Μάλιστα. Του κ. Παρασκευόπουλου, είναι για την ΕΡΤ και ετοιμάζονται και για την Ιθαγένεια και σίγουρα θα έρθει και κανένα φορολογικό και τα λοιπά. Τα μέτρα πότε θα φέρετε, κύριε Βουτσή? Αυτό σας λέω. Οπωσδήποτε ό,τι έρθει. Ό,τι έρθει μετά το Eurogroup, μετά δηλαδή τη συμφωνία, ότι χθες αυτά δεν συζητήθηκαν, ενώ δεν κατετέθηκαν ένα χαρτί. Μια λίστα μεταρρυθμίσεων. Έχει ετοιμαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά θα κατατεθεί στους θεσμούς. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, θα έκανε μια τέτοια κίνηση. Ούτε δηλαδή η κυρία Μέρκελ θα το δεχόταν. Άλλο, δεν συζητήθηκαν όμως πολιτικά. Προφορικά. Σε μια αντίληψη. Προφορικά. Συζητήθηκαν επομένως. Αυτό είναι η σίγουρο. Λίστα η δικιά μας. Αυτό είναι σίγουρο. Για κρατήστε εδώ. Νομίζω και ο κύριος Σακελαρίδης προηγούμενος. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Δηλαδή, πέντε ώρες δεν συζητάνε. Έτσι είναι. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι στις συζητήσεις, παρότι δεν έχουμε μια ιδιαίτερη ενημέρωση, όλα τα δεδομένα από τη δικιά τους πλευρά, τα παραδοσιακά δεδομένα, αλλά και με την έννοια της ευελιξίας, που είναι το καινούριο. Εμείς είχαμε χρησιμοποιήσει το ασάφι, αυτή το ευελιξία. Είναι ένας καινούριος όρος. Ναι. Λοιπόν, μπήκανε στη συζήτηση, στο τραπέζι, και με την έννοια των ισοδυνάμων, και από την πλευρά μας, επίσης τέθηκαν τα απαξάπαντα πάνω στο τραπέζι. Τώρα πού θα βρεθεί ο κοινός τόπος. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό θα βρεθεί στο Eurogroup. Αυτό που θα βρεθεί στο Eurogroup θα έρθει. Έχετε αποφασίσει στην κυβέρνηση, το έχετε συζητήσει. Θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ως μια ενιαία συμφωνία ή η κυβέρνηση θα φέρνει νομοσχέδιο. Γιατί σας θυμίζω ότι στο παρελθόν. Είναι απαραίτητο. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε μια ολόκληρη κατηγορία απέναντι στην τότε κυβέρνηση ότι μας φέρνει ένα άρθρο. Ας πούμε και είναι όλα μέσα. Οι συμφωνίες θα έρθουν σίγουρα και τις 20 Φλεβάρη και οι άλλες για συζήτηση στη Βουλή. Εάν θα έρθουν και προς ψήφιση. Δεν το γνωρίζω, θα ψηφίζονται μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Πάντως δεν πρόκειται να έρθουν ως άρθρο 1 με όλα τα συμπαραμαρτούντα, ούτε ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εμείς παραμένουμε στο ότι οι νομοθετικές μας πρωτοβουλίες, ακόμα και αν συναντούν ούτε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Εάν χρειαστεί το κατεπήγον για πολύ οριακές καταστάσεις, θα το χρησιμοποιήσουμε, όπως το χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το εξήγησα και μέσα στη Βουλή. Κόντρα στην κυρία Κωνσταντοπούλου, βέβαια, αυτό που λέτε. Η κριτική δεν το που μας αυτό. Γίνεται
από το ρόλο της, καλά κάνει και δεν το δέχεται και κρατάει αυτή την αντίσταση που κρατάει και προσπαθεί θεσμικά να μας λειτουργήσει όλους μας. Mm. Από το ρόλο της η κυβέρνηση επίσης, καλά κάνει σε κάποιες οριακές στιγμές να ζητάει να υπερβούμε αυτό το όριο. Καθένας έχει το ρόλο του και νομίζω ότι τον παίζουμε σωστά. Μικρό διάλειμμα να αναπτύξουμε επί της διπλωματίας, γιατί η τελευταία απάντηση ήταν στο επίπεδο της διπλωματίας. Τι να κάνουμε. Τίποτα. Διάλειμμα. Και πάμε λοιπόν. Παρουσιαστής, μαέστρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίκτες, αστέρια. Για να λέμε και του Σταυρού το δίκιο, το παιχνίδι θέλει να σας στείλει αδιάβαστο. Η καρέκλα τότε καίει. Hot seat, όνομα και πράγμα. Σας παρακαλώ, κυρία. Παίκτες που βγάζουν γλώσσα. Παίκτες λαμπεροί. Αν έχετε την καλοσύνη, να μου φέρετε γυαλιά ηλίου. Σας παρακαλώ, κύριε. Γι' αυτό όλοι γυρίζουν στο Sky. Κάθε βράδυ στις 8. Hot seat με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας Λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε ασύγκριτη οικονομία στη θέρμανση.